Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό του Κάρβουνου. Δεύτερη αγωνιστική των πέμπτο όμιλο της Evolution. Οι Ρούκουνες φιλοξενούν τους Collectors. Πρωτοζάμα τα παιδιά τους Ρόζ, οι οποίοι και αυτοί όπως και οι φοιτητά γηπεδούχοι απόψε έχουν ξεκινήσει με νίκη τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις του Summer. 65-74 ανοίξαν οι Ρούκουνες της Σεν Πάολη στο κλειστό του Μαζαράκη, ενώ από την άλλη οι Collectors ξεκίνησαν με νίκη απέναντι στους Χαβαλέ και έφυγαν 52-61. Η Ρούκουνες ομάδα η οποία ήταν από τις πρώτες που αγωνίστηκαν σε ένα από τα πρώτα Summer του Μπασκετάκη ever. Έστω ξανά στη διοργάνωση μετά από περίπου 10 χρόνια. Από την άλλη, οι Collectors, ομάδα η οποία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στην σημερινή Evolution. Έκανε μια πορεία προγραμματισμού σε αυτό το όμιλο, αποκλείστηκε στην πρώτη φάση των play-off, αλλά αυτό νομίζω δεν σημαίνει και πολλά. Το έχω ξαναπεί και σε δηλώσεις δικές μου ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία ανήκει στη Master. Τώρα πρωταγωνίζεται στο Summer της Evolution. Νομίζω είναι μια καλή προθέρμανση. Wildcard υπάρχουν, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά για τους Ρούκουνες σήμερα. Από την άλλη βλέπω δεκάδε για τους Collectors. Ιδιώτης Κουρέντης, Μεγάλος, Πανόπουλος, Κουμπουρίδης, Ανιωτάκης και ο Κυριάκος ο Σγαρδένης, ο οποίος μίλησε και πριν το μάτς για τους Πορτοκαλί. Τριμποντάκι από την κορυφή, διαχειρός Ανιωτάκη. Από την άλλη έχουμε Αγγελομάτη, Αναστόπουλο και Παναγιώτη και Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος άνοιξε και το σκορ για εκείνους. Αγγελομάτη τον ακολούθησε τώρα. Κοιτάκης, Αναστόπουλος, Παναγιώτης, Κούτας, Κυριάκου, Λαγός, Μενάγια, Σαβέρνης και Χαραλαπόπουλος. Βλέπω κάποια καινούργια πρόσωπα. Ο Άγγελος άστοχος λοιπόν, επιθετικό διατρίσκει ξανά σίδερο και αυτό από τον Ιριώτη. Τρία τέσσερα στα πρώτα δύο λεπτά. Δηλαδή, άστε και αυτό, ίσως είναι ένας καινούργιος, ο Κιτσάκης. Δεν τον έχω ξαναδεί εγώ τουλάχιστον. Ζανός πιέστηκε και έδισε το φάουλ χαμηλά, αυτό είναι το πρώτο του μάτς. Ο Ζιβανός, ο Σανιωτάκης. Δεν παίρνει την εμφάνιση, καλά τώρα εδώ από την επαναφορά. Πρώτη πόντι και για τον Κουρέτζι. Κλείνει από τον Νέα και και δύο βολές τώρα για τον Αναστόπουλο. Δεύτερη. Αναστόπουλος πήρε πόντους στα γρήγορα. Το μάτι θα έχει για 5-5. Ωραία συνεργασία εδώ. Το καλάθι δεν θα έρθει. Μεγάλη πάσα ένα κοινομάτι. Λύσει και ο Μάνος. Δεν βγήκε κάτι. Και οι δύο ομάδες ξεκινούν να παίζουν σε πολύ ψηλούς ρυθμούς. Γερμάτης, ωραία πάσα. Ασίς στον Κιτσάκη. 4-5 από τον Μάνο. Τους ακολουθεί το παράδειγμα του Κωνσταντίνου του Αναστόπουλου. Γιατί τους κορέκτους ξανά προβάδειγμα στους χώρα. Από την άλλη έχουμε ένα τρίποντο που σημαντικά και ένα δίποντο από τον Κουρέτζι. Δύσκολη κλίση τώρα από τον πρώτο. Μεγάλη πάσα. Κοιτάκης βάζει φρένα και ψάχνει σε θέτε επίδεση για τους Collectors. Τσάκης προσκύπτε, περνάει προς τα μέσα, αλλά χρειάζονται με βήματα, καλή άμυνα εδώ από τον Σανιωτάκη.
ξανά έξω. Σανιωτάκης πέρασε, rebound επιθετικό. Άστεγη προσπάθεια από τον Κουμπουρίδη. Λέξτε, πάλι ξαναλέω το παιχνίδι με run and gun, δεν ξέρω ποια πτήματα το βολεύει αυτό. Ο ρυθμός είναι πολύ γρήγορος από την αρχή. Μέχρι στιγμής ένα φάουλ από τους γηπεδούχους, δύο φάουλ από τους collectors. Αναφορά από το πλάι. Πανόπουλος πληρεί ότι αλλοιώθηκε. Κατεβάζει ο Αναστόπουλος και γεννήσει το φάουλ ψηλά από τον Βασίλη τον Κουρέτζη. Κολέκτος έχει φτιάξει ένα σύνολο πλέον. Κοιτάξει στις καλάθια από κοντά. Έχει ένα σύνολο πλέον που έχει φοβερή εμπειρία. Η γραμμή του πλέον είναι πάρα πολύ καλή. Έχει φανεί μάλλον αυτό και στην κανονική διάρκεια του σημερινού πρωταθλήματος. Σήμερα δεν βλέπω τον Κυριάκο εδώ. Έχει δηλωθεί στο ρόστερ, ακόμα απλά τον βλέπω στο παρκέ. Τον άλλο θέλει να δω λίγο ακόμα τους ρούκουνες. Για να πω τη γνώμη μου. Πέντε λεπτά. Ωραία, πάσα, ο Αναστόπουλος θα στοχίσει από κοντά. Λοιπόν, από τον Πουμπουρίδη. Κατεβάζει ο ίδιος. Κουμπουρίδης, Πανόπουλος, Κυριώτης από τη γωνία περνάει την μπάλα στο low post. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ. Κουμπουρίδης, άστοχος, rebound από τον Κούδα. Κούδα, από τον Μπέκο στο παγκή κερδίζει το φάουλ. Μέσα ο Κυριακός ο Γαρδέλης. Έτσι με την βολή του Κούδα. Μέσα η δεύτερη. Αγγελωμάτης, Κιτσάκης και Κυριακός. Θα δίνω μάλλον ο Αναστόπουλος μέχρι στιγμής τώρα. Κατουσιός, Κουμπουρίδης και αντισμένο φάουλ και δύο βολές. Για τους Ρουπινές, μέσα ο μεγάλος. Βολέ για τον ψηλό. Μέσα η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Τον τυπότητα που μπορεί να ακολουθεί τους Κουρέτζη και Σανιωτάκη, οι οποίοι έχουν σκοράρει προηγουμένως. Αναστόπουλος. Χαμηλά ο Έτερος, δύσκολη προσπάθεια, καλή άμυνα εδώ από τους Ρούπινες, Σκούδας από κοντά. Ωραία, λόπα στον μεγάλο, ο οποίος τσέβησε την πάσα για τον Σγαρδέλη. Καλή κυκλοφορία και πάλι από τον Πορτογαλί.
Κυριώτης, σου διατρείς μέσα για αυτό. Δεύτερο τρίποντο για τους γυροδούχους. Θα διαχειρώσει Κυριώτη και να διαχειρώσει Χαλιωτάκη. Μέχρι στιγμής μπήκα 12. Ωραίο πικ. Την ομάδα της εμποφελήσεται. Rebound μακρινό του Σγαρδέλη. Πλέξουμε από τον Αναστόπουλο και πάλι. Αναστόπουλος πέρασε, άφησε ωραία στον Κούδα. Λέων από τον Κουμπουρίδη εκεί. Έχει μια μαγιά στον Όμιλο. Θυμίζω ο πέμπτος όμιλος της Evolution. Έχουμε Athens Pistons, Collectors, Ρούκουνες. Κουμπουρίδης τώρα από τη γωνία για 3 σίδερο. Λοιπόν, Κούδα. Καβαλέγγε σε εμπόρια της Colombians. Φαουλ ψηλά. Περνίζουν οι 4 πρώτες ομάδες της κατηγορίας πέραν στην πρώτη φάση των play-off. Οι ομάδες θεωρητικά καινούργιες, είχαν λέει Ρούκουνες. Μπορεί να είναι και από τις παλιότερες, απλά είχαν χρόνια να συμμετάσχουν. Αστόπουλος φαουλ ψηλά. Δύο βολές από ομαδικά. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Παναγιώτης. Μέσα η πρώτη. Η δεύτερη. Με κάνει κατέστα από τον Άγκο Τεσσάρων πόντων από τους Collectors. Καρδέλης, Κυριώτης, Τερνασκρίνη και Μπουμπουρίδης. Για ένα δεύτερο από τη γωνία το σουτ σίδερο από τον Σαμιωτάκη, ο οποίος περνίζει και ένα τρίποντο στην αρχή. Αναστόπουλος πέρασε, πήγε προς τα μέσα. Αστροβοτολέα, κατοχή παραμένει για τους Ρόζους. Αγγελωμάτης, ωραίο τάπστεπ, φοβερή κίνηση από τον Μάνο. Έξω σπόντους του Άστον Collectors. Ο Βάρον πάει στο σύν 6 πλέον για την ομάδα του. 1.56 τον φωτεινό πίνακα του Περιστηρίου. Γαρδέλης, σαν τον Μπουμπουρίδη. Το δεύτερο απομένου Μπουμπουρίδη πέρασε, γεννήθηκε παράλληλα με την baseline. Έβγαλε έξω την μπάλα για 3 ο Κυριάκος. Σίδερο λοιπόν, επιθετικό. Μπουμπουρίδης, μακρινός ούτε εκείνος. Αυτό που κατέβασε και την μεγάλη πάσα. Αγγελωμάτη, δεν την προλάβε. Σε κάθαρη η διάθεση των Collectors να τρέξουν. Αγγελωμάτης για 2 σίδερο. Αμυντικό. Χαραλαμπόπουλος σχέζει φυλά, αλλά οι Ρούκουνες βρίσκουν τον τρόπο να περάσουν στο κέντρο. Μεγάλος για 2 σίδερο και αυτό. Μέχρι στιγμής οι Ρούκουνες παίζουν σωστό μπάσκετ. Τα καλά δεν έχουν έρθει μέχρι στιγμής. Μπορεί να έχει χάσει κάποια από κάτω, αλλά η ποιότητα νομίζω και ο τρόπος με τον οποίο παίζουν είναι σωστός και φαίνεται. Καλά πέρα από τον Κούδα. Μεγάλος. Μπάλα χαμηλά. Ακόμα μια καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά έχουμε βήματα. Μάτις έξω μέσα. Ο Δημήτρης ο Λαγός. Τελευταία 42. Καλαστόπουλος, Χαραλαμπόπουλος για 3. Καλό στάγιο τώρα από τον Δημήτρη. Από τα μισά της περίοδου και μετά παίζεται να βαθούν καλύτερα οι Collectors. Οι Ρούκουνες, ξαναλέω, παίζουν ορθολογικό μπάσκετ, αλλά είναι λίγο λιγότερο εύστοχοι. Άστοχο ο Κυριάκος.
10-21. Καρδαβόπουλος, Αναστόπουλος, προσπίθηκε, πέρασε. Δύσκολη προσπάθεια, κέρδισε το φάουλ και τις δύο βολές. Από το κέντρο, άστοχο, ο χρόνος τελειώνει, 10-21, σκορ πρώτης περίοδου. Δεύτερη περίοδο εδώ στο Κάρβουνο, 10-21 από το δάτημα, 11 πόντων για τους Collectors. Πίδες για τους Ρούκουνες, μπαλά χαμηλά, δύσκολη κίνηση, καλά, πρώτο για την δεύτερη περίοδο από τον Κουρέτζη. Κουρέτζης, Γαρδέλης, Κυριώτης, μεγάλος και ποιον δεν είπα, και το Σανιωτάκι για τους Πορτοκαλί, ωραία πάσα εδώ, καλάθι από τον Κούβα. Μιας και μία μου Κυριώτης, Μαλαχαλά, Κουρέτζη. Φάουλ και δύο βολές αυτή τη φορά. Όχι, φάουλ είναι χαμηλά, διορθώνω. Ότι δωρεύει το σωστό. Μέσα ξανά ο Λαγός, έξω ο Κώστας ο Αναστόπουλος. Λαγός, Μενάγιας, Χαραλαμπόπουλος, Κούδας και ο Σαβέριος. Μέσα για τους Collectors. Συγκιαδία από τον μεγάλο σίδερο λοιπόν του Λαγού. Νάγιας, ωραία πάση στο κόσμο, Λαγός δεν την πρόλαβε. Η διψήτη διαφορά μέχρι στιγμής παραμένει για τους Ρωρούς. Οι Ρούκουνες καλούνται να επιστρέψουν από το μείον 11. Ασύ στο Woodside, καλός. Γαρδέλης πιέστηκε, βάλε στο μεγάλο για δύο αυτό το shoot. Ας το χαριμόν του Λάγου. Του Λάγου λέω, καλά, του Λάγου. Τον βάζω τον άνθρωπο. Νάγιας. Για τρεις. Σίγουρο, τον Σαβέριο, ριμπάμε μακρινό του Λάγου. 12. Κούδας γύρισε ωραία και το έβαλε και αυτό με το αριστερό. 4 η επόμενη πόντη από τον Γιάννη στο κλείνωμα της δεύτερης περίοδου. Ιδιώτης πέρασε, ωραία την μπάλα χαμηλά. Άσπρος πέρα ο Κουρέτζης. Για στο Λαγό, φλότερ και αυτό μέσα. 12-27. 6-2 σε ρίτον κολέκτορ στα πρώτα 2,5 λεπτά. Σιγουρετάκης λέμε από Κούδα. Λέβουν και τρέχουν οι κολέκτορ. Καλή συνεργασία, τελείωμα από τα δεξιά. Διαχειρός Σαβέριο, δεν ξέρω πέρα πάρουν ένα time out εδώ οι Ρουκουνές. Μεγάλος στον Γαρδέλη. Ωραία πάση χαμηλά κλείσει και από δύο ο Σανιωτάκης. Αλλά βέβαια τον τρόπο και βάλει την μπάλα στον καλάθι. Καρλαμπόπουλος παίζει με πλάτη. Προσπίτε σηκώνεται για δύο και το βάζει και αυτό. Στον κατάσταση
Τάκης πέρασε, άφησε στον μεγάλο και από εκεί στον Κουρέτζι. Ζιαρδέλης, Γιατρής ο Κυριάκος, άτυχος εδώ. Γάλλος, μπάλα ξανά χαμηλά, Κουρέτζι, τροποδοτείται συνεχώς και κάνει το split έξω αυτή τη φορά. 6-4, Κυριώτης, Κουρέτζης, 3-2. Ένα φάουλ μόλις από τους κολλέκτες, κανένα από τις Ρούκουνες. Από τις Ρούκουνες μάλλον. Ρούκουνες επί. Καλά φέρα εδώ τον Κούδα. Συνολικά έχει 11. Οι Ρούκουνες οι οποίοι έχουν φοβερό όνομα. Αναγκάστηκε εδώ μέσα στον Κουμπίδαλα και στον Κυριάκο. Για μένα μπαίνουν στο top 10. Το όνομά του τουλάχιστον για το Summer, μιλάει για τις τρεις κατηγορίες. Πανόπουλος για τρεις, ο Άγγελος εδώ από τον Σαβέριο. Νάγιας πέρασε, στάθηκε για δύο, δύσκολο πενταγώδη μέσα. Η διαφορά όλο ένα και μεγαλώνει. 14-35. Επικίνδυνε κολέκτορς σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Άσπρος εδώ σαν Μιωτάκης, rebound από τον Λαγό, μπάλα στον Χαρλαμόπουλο. Θα πάει ο Λαγός, δεν κοιτάζει νομίζω, δύο αντίον ενός. Καλάθι και φάουλ από τον Μπουμπουρίδη. Σκοράρει μέχρι στιγμής κάτι σε ρούχο μέχρι ότι θέλει να βλέπω δυσκολευτεί επιθετικά. Τάκης, θα ζητήσει ένα στο παρκέ. Ωραία, πάση στον Κούδα, ασίστ στο νούμερο 10. Πανόπουλος, μεγάλος, ξανά στον Άγγελο η μπάλα. Μεγάλος το πάτησε και το έβαλε. 18-27. Κούδα θα σε ξανά και ξανά. Και από ό,τι φαίνεται κάνουν πολύ καλά οι collectors που τον επιλέγουν. Έχει αφήσει το πόντος στην δεύτερη περίοδο. Ένα ζώνης κολέτρος, 3-2. Λέξουμε εδώ από τον Χαραλαμπόπουλο, φεύγουν και πάλι στον εμβολιασμό οι Ρος. Καλή άμυνα εδώ από τον Σεμβετάκη, ο οποίος καταφέρνει και κλέβει. Αλλαγές Αγγελομάτης και το Βαζίος Αναστόπουλος κοιτάζει στο παρκέ. Ένα μαντάκι πίσω από τα 6-25, αστόχησε Κούδας μάλλον το rebound. Κιτσάκης δεύτερη ευκαιρία, έφευγε τώρα με τα μπλά από κοντά. Okay. 18-41. Σαμιωτάκης,
Γάλλος, Χανετάκης. Αλλά χαμηλά φάουλ εδώ από τον Κιτσάκη. Πάσα Κουρέτζη σε ένα fade away, του αρέσει αυτή η κίνηση, ας το πει αυτή τη φορά. Τέχνης μάζεψε. Ωραία, πάσα Αγγελομάτης, άστοχος ο Μάνος, κούδας μάζεψε, ούτε εκείνος. Φοβερή πάσα πάντως από τον Κιτσάκη. Ο Σπιέζης δεν διαχρώνεται και με το δεύτερο του φάουλ στα γρήγορα. Για 3 άστοχος ο Άγγελος, rebound από τον Μάνο τον Αγγελομάτη. Αναστόπουλος τρέχει, στήριγμα του ο Χούδας. Ωραία πάσα την κατάλληλη στιγμή, καλά θα ξαναγίνει το μηδέν. 12 πόντοι στην δεύτερη περίοδο. Βγήκε 10. Κάνα φάουλ από τους Λούκονες, 4 collectors. Από την επόμενη και μετά οι Πορτογαλοί θα εκτελούν βολές. Σαμιωτάκης, κλέψιμο του Μάνου του Αγγελομάτη. Σαβέριος, ωραία πάσα, Αναστόπουλος άστοχος, μάζεψε ο Σαμιωτάκης. Σε επίθεση για τους Πορτογαλείς. Μεγάλος από τη γωνία, ξανά για 3, άστοχος αυτή τη φορά, rebound του Αναστόπουλου. Ωραία σταυρωτή, Αναστόπουλος πέρασε, άφησε ωραία την πάσα. Κιτσάκης άστοχος από κοντά που μπορεί να μάχεται, αλλά Κιτσάκης παίρνει ξανά το rebound. 9-16. Αναστόπουλος για πίσω την κορυφή της ρακέτας, άστοχος Κούδας μάζεψε. Και αυτό δεν θα το χάσει πολλές φορές. Time out, 1-7 και το φινάλι του μηχρόνου. Συνέχεια στο μάτς, τελευταίο λεπτό, 1-7 για την ακρίβεια και το φινάλε του μηχρόνου. Πανόπουλος, μπαλαχαμλά, κλέβει ο Αγγελομάτης. Συνέχεια της καλούν πυρός. Ουρανούνιος Αβέριος. Αστόπουλος για τα σκριν, πέρασε προς τα μέσα, φλότερα από το κέντρο άστοχο που Μπουρίδης είναι σφαλιάρα, δεν κατάφερε να μαζέψει. Καλά φέρα εδώ τον Αναστόπουλο, ωραία assist από τον Σαβέριο. Σαν επαιδευτική στο γράψη κολέκτορς. Επιθετική πολυφωνία λέγεται αυτό, φάουλ τώρα για τον Σαμιωτάκη και δύο βολές. Στη δεύτερη rebound του Κούδα. 19-4 όλα για τους collectors. Τον έσπαζα από τον Παγκό. Τσάκης προσπίτει, το παίρνει για 3 και το βάζει. Μεγάλο λάθος, είναι ο πέμπτος του πόντιος. Στην δεύτερη περίοδο το μάτς πάει στην πρώτη του ανάπαυλα. 18-50 το σκορ μπροστά οι Collectors. Δεύτερο μέρος εδώ στο Κάρβουνο. 10-29 το σκορ της πρώτης περίοδου, 8-29 το επιμέρους σκορ της δεύτερης. Ξεφύγει νομίζω, οι Collectors έχουν κάνει κάτι παραπάνω από ένα μεγάλο βήμα για την δεύτερη τους νίκη. Στέμι διακοπή. Και συνεχίζουμε. Πρώτη κατοικία του Ροζ. Κιτσάκης, στέκεται για 2 και το βάζει.
πολύ καλή μεταγραφή από εγώ. Τον είχα τσεκάρει. Τελευταία φορά που είδα κολέκτες ήταν νομίζω στον Κολονό. Στον Κολονό πρέπει να ήταν με τη Σεκόλια Σάρκς. Μάλιστα το οποίο νίκησαν τότε οι Ροζ. Στο τέλος με ένα χόλο νομίζω του Κουδά. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλώς για δύο έστω τον ταμπλό. Αστόπουλος στον Έτερο. Ωραία, πάσα στον Λουκούδα. Πόσες φορές τον κάνει αυτό σήμερα οι Collectors. Καλέμε τον Αστόπουλου. Πίεσε και έκλεψε. Κούδας, καρφωσέτο, όχι. Λέει αμπέδεξε ο Γιάννης. Σαββατάκης, ωραία κίνηση, πάει προς τα μέσα και το βάζει. Πολύ ωραίο λέει από τον Σαββατάκη. Έχει τα φωτίσκρεψημα και πάλι. Γαρδένης πέρασε, Κιτσάκης τον ακολούθησε. Rebound από εκείνον. Αναστόπουλος. Κιτσάκης χαμηλά η μπάλα. Αναστόπουλος γύρισε στον Κούδα σου για δύο. Μέσα και αυτό. Κούδα πάει σφαίρα για τον Πέτσο MVP. Τρέφουν και πάλι Κιτσάκης. Κούδας αφήσει τον Αναστόπουλο. Καλή άμυνα από τον Κυριάκο, ο οποίος δυσκόλεσε από τον χρόνο τον Κωνσταντίνο. Εμείς εν τέλει πέφτει το παράδειγμα από κοντά. Καρδέλης μεγάλος στον Κυριάκο σου για τρεις. Σίδερο rebound από τον Κιτσάκη. Αστόπουλος Κιτσάκης για τρία από την κορυφή. Άστοχος. Κατοχή περνάει στους Ρουκουνές. Είναι μεγάλος άστοχος rebound του Μάντου Αγγελομάτη. Καμερά έβαλα. Αναστόπουλος γύρισε και κέρδισε το φάουλ από τον Κουρετζή. Λαχώς μέσα ξανά στο παρκέ. Εξω Κούδας. Ωραία, κίνησε εδώ καλά τον Κουρέτζη. Οι Ρούκουνες επιθέτεται προς το καλάθι και νομίζω αυτό τις γίνει καλύτερα. Κιτσάκης μόνος του για τρεις. Άστοχος Αναστόπουλος. Θα βάζουμε τον Λαγό νομίζω. Ωραία, πάσα εδώ. Άστοχος ο Κυριάκος. Λαγός μάζεψε. Αλλά ο Κυριάκος θέλει έκλεξε. Ωραία, της μπλοκ του Αναστόπουλου. Βάλα έξω και πάλι. Κουδάκι άστοχο από την κορυφή, από τον Σαμιωτάκη. Αναστόπουλο, νομίζω θέλουν να βγάλουν κάποιο σύστημα πλέον οι Collectors, γι' αυτό φωνάζει.
και ο Αναστόπουλος. Στην ομάδα της, κλασική κίνηση του Μάνου. Δύο από τον Αναστόπουλο, μπάλα δεν τον κλείνει, ρημάνει του Λαγού. Κιτσάκης, άσπρος και εκείνος, μεγάλος μάζεψε. Ωραία, spin move, Σαμιωτάκης, άστοχος. Κιτσάκης, τον Αναστόπουλο. Από τη γωνία εκείνος βρήκε την πάσα στον Λαγό. Αστοχοπούλος από κοντά, rebound του Σαμιωτάκη. Σαμιωτάκης, Κουρέτζης, πενταγωγή άστοχο, rebound από τον Αναστόπουλο. Μάτις προς τα μέσα, καλά του Μάνου. Αγγελωμάτης, Κιτσάκης και ο Κούδας. Η σκόρερ με 6 τιμής κατηγορέτος, Κούδας χάρη σκόρερ με 6, Κιτσάκης και Αγγελωμάτης με 2. Από την άλλη, οι δύο πόντους έχουν μεγάλος, Σαμιωτάκης και Κουρέτζης. Πάλι πάνω στον ιδιώτη. Ωραία που πήρε την πάσα στο τελείωμα, rebound από τον Λαγό. 4 λεπτά για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. 4-64 το σκορ. Ο Αναστόπουλος στον αδερφό του. Αρλαπούπουλος θα δώσει ένα screen. Σουτ για 2 από τον Κώστας, rebound από τον Σαμιωτάκη. Σαμιωτάκης στον Ιριώτη. Αντέβει το βρέα της μπάλας. Για 3 ο Κυριάκος άστοχος. Μπάλα στον Αναστόπουλο. Κιτσάκης από τη γωνία μόνος του. Το δίνει άμυνα αλλά δεν το πληρώνει. Rebound από τον Σκαρδέλη. Μπάλα στον μεγάλο Ιδιώτης, απόσβηση μακάρισμα του, Κουμπουρίδης 45, περνάει την μπάλα χαμηλά. Μεγάλος για 2 από μέση απόσταση, μέσα πολύ ωραία επίθεση από τους Πορτογαλοί. Μεγάλη βάσα κλέβει ο Καρδελής. Κατεβάζει τον Κυριάκος, αλλά χάνει την κατοχή. Στόπουλος, Κιτσάκης, Αλεϊούπ, άστοχος. Ο Κιτσάκης, λάθος και η πάσα εδώ. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει να ρίχνουν το ρυθμό. Έχουμε και time out, 2-25 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σρίκα στο μάτς, 26-64 το σκορ. Για 2 μέσα από τον Μενάγια. Σαχαρή πλέον η πεντάδα, η εξάδα μάλλον των Ρουκουνών. Βρίδης πρόλαβε με την πάσα. Μπορεί να ξανάσει εκείνο στο low post και από εκεί έξω στον Ιριώτη. Τελειώνει ο χρόνος. Πού βάλε ο Ιριώτης. Ακολουθούν οι Athens Pistons για τους collectors της 28 του μήνα, ώστε για τέταρτος στον Πολωνό. Νάγιας πέρασε σου για 2 μέσα. 4 συνεχόμενοι πόντοι από τον περιφερειακό τον Ροζ. Σαμιωτάκης έπαιζε στον αμφιδεξιούς. Δεν το ήξερα. Ωραία, πάσα καλά του μεγάλου εδώ. Έχει Milwaukee Sucks, διορθώνω.
πέρσι. Τρεις ο Χαραλαμπόπουλος, άσπρος εδώ. Κατεβάζουν και τρέχουν την Πορτογαλή. Ωραία τρίμα του Σεμεδάκη. Πέρασε προς τα μέσα, αλλά δεν τελείωσε την πάση. Ο Σούδας μάζεψε. Τελευταία, 48 δεύτερα. Για τους Λούκουρες ακολουθεί μάθο της Κολόμπιανς στο Γουσουπού. Στις 28 μήνα και αυτό, στις 10 η ώρα. Σούδας μάζεψε το επιθετικό και βγάλε έξω. Μενάγιας Αναστόπουλος το πήρε, αλλά αστόχησε και αυτός. 28 δεύτερα, τα 22 για τους Πορτογαλί. Κουμπουρίδης πιέστηκε, πέρασε, στόχησε στο lay-up. Μενάγιας μάζεψε, βάλα στον Κούδα. Αναστόπουλος, Κούδας, αλεούπ, άστοχο, εδώ από τους Γαρδέλη. 2 δεύτερα, 1 Σαμιωτάκη. Φάουλ και γαλάθι. Στην εκνοή. Έξω βολή. 30-68. Τελευταία περίοδος εδώ στο Κάρβουνο. Νομίζω διαδικαστικού χαρακτήρα τα πάντα έχουν κρυφθεί. Κυριώτης για τρεις, νάτος. Το χρόνο στα γκέτ, το βάλε προηγουμένως αλλά δεν μετρούσε. Μενάγιας, βήματα σωστό. Αυτό, Ιριώτης, δίστασε να πάει για το δεύτερο. Λαρβέλης, Μουρέτης πιέστηκε από την κατοχή, Μενάγιας έκλεψε. Λαγός, Χαραλαμπόπουλος, έπαιξε την μεγάλη. Βάλα στον Αναστόπουλο. Φάουλ, ψηλά από τον Γαρδελή. Αναστόπουλος, ωραία πάση στον Μενάγια και από εκεί στον Λαγό, ο οποίος έβγαλε ξένα την μπαλά έξω. Ωραία κίνηση του Μενάγια, το καλάθι δεν θα έρθει λοιπόν του Λαγού. Χαραλαμπόπουλος. Βέριος, ωραία σταυρωτή, πέρασε, αλλά αυτό έτσι το lay-up, Λαγός μάζεψε, καλάθι στην εκνοή. Γαρδέλης. Κουμπουρίδης περνάει από το κέντρο. Φάουλ και δύο πολλές για τον ψηλό. Μέσα η δεύτερη. Μενάγιας. Είναι αρκετοί κουτσόις παίζουν οι κολλέκτορς. Αναστόπουλος πέρασε, αστόχησε λοιπόν του Ιριώτη. Ιριώτης στους διακτρείς και νομίζω το φάουλ εδώ. Αβέριος πιέζεται ψηλά, σκηνή του Λαγού, μπαλά στον Μενάγια. Αβέριος έκοψε τέτοια την πάσα, Αναστόπουλος στη μέλος στους 45. Πέρασε και τελείωσε, άσπρα του φάση, Λαγός μάζεψε. Καλά θα μπορεί κοινών.
της Λαγού. Κουμπουρίδης σου διαδύο από τον μεγάλο μεταμπλό. Στη weak side, Χαραλαμπόπουλος το ζύγι, θα το πήρε αλλά στόχισε, rebound επιθετικό του Μενάγια, αυτός και εκείνος. Κουμπουρίδης, ένα φαουλ για την κάθε ομάδα. Κουμπουρίδης πέρασε ωραία, αριστερό λέει, φοβερό από τον ψηλό. Κουτσάκης και Αγγελομάτης που είναι προετοιμάζοντας να μπουν. Σαβέντιος για 3 σίδερο, rebound από το μεγάλο. Καβέλης. Ιδιώτης, πέρασε καλή άμυνα από τον Μενάγια. Κυριάκος συγκράτησε, Φουμπουρίδης για 3 άστοχος, rebound και προποθέσει αφνιδιασμό ξανά για τους Ρόζ. Μενάγιας, Σαβέριος βάζει φρένο. Μαλαχαμβλάθωνο Αστόπουλο. Μενάγιας έκοψε και τελείωσε τη φάση άστρα και εκείνος. Ωραία πάσα του Ιριώτη. Κυριάκος έβγαλε στον μεγάλο για δύο μεταμπλό. Καλάθι και από εκείνον. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντι από τον shooting guard, τον Ρούκουνον. Σαβέλης και στον Κουρέτζη και από εκεί στον μεγάλο Κυριώτης και ο Κούδας θυμάζει να μπει. Κυριώτης παίζει με βλάτη τον Λαγό. Μπαλά έξω, Αναστόπουλος έκλεψε και σε κενό τέρμα έγραψε το 41. Θέλω και μιλάω. Για τρίτο σουτ, έρχομαι. Καλά πήγε αυτό, Χαραλαμπόπουλος, άστρος και εκείνος. Χαραλαμπόπουλος, Αναστόπουλος και Λαγός έξω. Τον Κουμπουρίδη κλέβει ο Σαφέριος, λάθος τώρα από εκείνον. Κουμπουρίδης έμεινε στην επίθεση και τελείωσε τη φάση με ταμπλό. Πολύ καλή εμφάνιση στην τελευταία περίοδο από τον Πουλού, έχει 6 πόντους. Φαίνεται να φέρνει μπρος. Οι Ρούκουνες νομίζω από το πρώτο δείγμα που εγώ βλέπω τουλάχιστον παίζουν ωραίο μπάσκετ. Σήμερα μπορεί να είναι λίγο άσχημο, συμβαίνει και αυτό. Αλλά σαν επίπεδο τους βλέπω καλά. Δεν ξέρω βέβαια και τι αποσύρεις, θα συμπέρανε μόλις 7. Αυτός ο Κυριάκος. Τώρα η κολέκτρος κλασική συνταγή, η οποία δεν αλλάζει. Πολύ περισσότερο τρέξιμο ήταν σήμερα. Στην δεύτερη περίοδο, Κουτσάκης, μια από τις πολύ καλές μεταγραφές που κάνει ο Μάνος. Και από τους Κυριάκους φαίνονται να τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Τελευταία 3.45. Κυριώτης, μεγάλος, ωραία πάσα. Όλα καλά. Αναστόπουλος μέσα. Σαβέριος, Κούδας για δύο με ταμπλό, όχι, δεν πήγε με ταμπλό, άστοχος. Παλάς
γωνία. Ιριώτης για τρεις και πάλι άστοχος rebound από τον Γιάννη. Καλή πάσα, δεν την προλαβαίνει εκεί ο Κιτσάκης. Ωραία, κίνηση από τον Ιριώτη, καλάθι από δεξιά. Πέμπτος του πόντου στην τελευταία περίοδο. Αγγελωμάτης, δίστασε ο Μάνος. Γύρισε ωραία, πήρε την επαφή και γέρισε το φάουλ. Τον Μάνο. Καλαστόπουλος στο κόψι του Κιτσάκη. Κούβας, καλάθι και φάουλ. Φάουλα από τους Ρούκουνες, ένα από τους Collectors. Ιριώτης Γιαρδέλη στον Μεγάλο. Καλωδάκης πέρασε, έβγαλε την μπάλα έξω. Για τρεις ο Μεγάλος, σίδερο rebound από τον Κιτσάκη. Σαβέριος προς τα μέσα, σκόθηκε ψηλά. Η μπάλα δεν του κλείνει το μάτι, rebound εν τέλει από τον Ιριώτη. Μεγάλη πάσα, δεν την προλάβει ο Κυριακός. Κούδας, στόχισε με το αριστερό. Σαμεδάκης, ωραία είναι out, 3-1-2-1. Ιδιώτης με ταυλό, συνεχίζει την λίτσα του. 47-77. Αυτόπουλος για τρεις, το βάζει και αυτός. Τελευταίο λεπτό, το τελικό σκορ με να μάθουμε. Σαμιωτάκης, πέρασε, Κουρέτζης στον Μεγάλο. Ωραία, πάσα χαμηλά, Σαμιωτάκης, αστόχησε ριμπόν τον Αυτόπουλου. Αυτόπουλος και πάλι για τρεις. Θα το χάσατε τη φορά, λοιπόν, του Κιτσάκη. Γελωμάτης. Το παίρνει από τη γωνία, αυτό νομίζω ήταν και το τελευταίο σουτ. Τον Collectors, μεγάλη πάσα. Την πρόλαβε ο Σαμιωτάκης. Παίζει με πλάτη, γυρνάει και το βάζει. Τελικό σκορ νομίζω 49-80. Πολλοί από τα θα πάνε σε επίθεση. Δεύτερη διαδικτύνη για την ομάδα του Μάνου Αγγελωμάτου, η οποία πιάνοντας καλή απόδοση στην δεύτερη περίοδο και έπειτα φεύγει με το δεύτερο διαδικτικό φύλλο σε εισάρτημα μάτς. Καλό βράδυ σε όλους.